στην τιμή και στη συνείδησή μου. Να είμαι πιστή στο Σύνταγμα. Είναι μια διαδικασία που θα ακολουθήσετε όλοι. Έχουμε περιθώριο για την ώρα. Είμαστε. Σεβόμενη την αρχή ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται από το λαό. Ορκίζομαι. Με τη φράση από το ψήφισμα των Κορισιχάδων της κυβέρνησης του Βουνού, ολοκλήρωσε τον πολιτικό της όρκο η Ρένα Δούρου στην τελετή ορκομοσίας στο κατάμεστο γυμναστήριο Δροσούπολη στα Ανολιώσια. Στην επίμαχη φράση αναφέρθηκε το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ναι, αυτό δεν είναι πρωτότυπο, είναι μια μπούρδα την οποία είχε φεύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου, Θεός χωρέστον. Ξέρετε πόσο τον αγαπώ και τον τιμώ, είναι πολιτικός μου πατέρας μεταξύ άλλων. Αλλά αυτά που είπε είναι περίεργα. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Θα έχουμε γενική συνέλευση των μαζών, όπου θα διακρίνονται οι πιο φωνακλάδες και αργότερα οι πιο καλύτερα οργανωμένοι, ξέρω εγώ, οι πιο πρατσωμένοι, οι bodybuilders κτλ. Αυτά είναι απολυταρχικής κατεύθυνσης. Η νέα Περιφερειάρχης Αττικής, φορώντας ένα κλασικό γκρι ταγιέρ και ψηλοτάκουνες κόκκινες γόβες, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους παρευρισκόμενους. Ανάμεσά τους και οι απολυμμένες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, που υποδέχθηκαν τη Ρένα Δούρου με υψωμένες γροθιές, φορώντας τα κόκκινα γάντια τους. Στο πλευρό της, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ευρωβουλευτές και μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε μια ενδεικτική κίνηση για το βάρος που δίνει το κόμμα της αριστεράς στην αυτοδιοίκηση στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Ελάτε όσοι θα ορκιστείτε με τον όρκο, τον τυπικό της εγκυκλίου, όχι τον καινούριο. Ο επικεφαλής της δημιουργίας ξανά, Θάνος Τζίμερος, αφήνοντας εχμές κατά της Ρένας Δούρου, έδωσε τον τυπικό πολιτικό όρκο. Δίπλα του η Περιφερειακή Σύμβουλος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Μαρία Γιαννακάκη. Η εκλεγμένη με τη λαϊκή συσπήρωση Περιφερειακή Σύμβουλη δηλώνουμε ότι θα υπερασπιζόμαστε τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτός είναι ο δικός μας σταθερός και μόνιμος όρκος. Ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό, αγωνιζόμενοι για την ανατροπή των μνημονίων και της αντιλαϊκής επίθεσης κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ο πολιτικός όρκος της Δέσποινας Κουτσούμπα από την Ανταρσία αλλά και του Θανάση Παφίλη από το ΚΚΕ προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Θάνου Τζίμερου με σχόλιο του στο Facebook. Η πολιτική του «κάνω ότι γουστάρω» ξεκίνησε. Η Δούρου ορκίστηκε σε όρκο δικής της επινόησης που περιείχε πίστη στο Σύνταγμα αλλά όχι στους νόμους. Ένα περίεργο απροσδιόριστο όν από τον Ανταρσία ορκίστηκε σε κάτι ακατάληπτα και σήκωσε και τη γροθιά όπως οι μαύροι πάνθυρες. Ενώ ο Παφίλης ορκίστηκε να υπερασπίζει τα λαϊκά συμφέροντα. Τίποτε άλλο. Ούτε σύνταγμα ούτε νόμοι. Ως πρώτη λοιπόν ενέργεια του δημιουργούμε μαζί θα είναι η προσφυγή κατά του κύρους της ορκομοσίας. Θα ζητήσουμε να κηρυχθεί άκυρη ορκομοσία για όσους δεν τήρησαν τον υπό του νόμου προβλεπόμενο όρκο. Κατά την ορκομοσία του Χρυσαυγίτη βουλευτή Ηλία Παναγιώταρου ακούστηκαν αντιφασιστικά συνθήματα. Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε η θερμή χειραψία του νέου δημάρχου Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη με τη Ρένα Δούρου και τον Αλέξη Τσίπρα. Με αποδοκιμασίες και συνθήματα κατά της Εθνικής Αυγής υποδέχθηκαν τον κατηγορούμενο Χρυσαυγίτη βουλευτή και δημοτικό σύμβουλο Αρτέμι Μαθεόπουλο, μέλη αντιφασιστικών οργανώσεων.